hai mai așa. Și ne ducem după aia la live. Hai că nu pot să stai. Clisă, clisă! Παρακολουθείτε ζωντανά το πρώτο θέμα.gr. Βρισκόμαστε στις Αφίδνες, στην οδό Τριτέου. Μόλις κατέφθασαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου, ένα ξύλινο σπίτι άρπαξε φωτιά και έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δίπλα ακριβώς έχει αρπάξει άλλο ένα και σύντομα ίσως αρπάξει και αυτό. Απέναντι ακριβώς υπάρχει ένα άλλο σπίτι, το οποίο και αυτό έχει αρπάξει στέγη του. Παραδόθηκε όλες οι φλόγες δυστυχώς. Μαύρη καπνή. Είναι η οδός Τριτέου, βρισκόμαστε στην οδό Τριτέου, η οποία στην ευθεία της που βλέπετε τα πυροσβεστικά οδηγεί στα Κιούρκα μέσα στο χωριό και από την, απέναντι μεριά όλο ευθεία που βλέπετε πάλι μαύρους καπνούς από κάτω, καίγονται στο Καπανδρίτη, οδηγεί στο Καπανδρίτη. Δυστυχώς η περιουσία του ανθρώπου κάηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάσανε όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, γιατί τα μέτωπα είναι παντού. Δεν είναι πολλά, είναι παντού τα μέτωπα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή των Αφιδνών και στα περίχωρα, υποκράτειος πολιτεία, η δροσοπηγή καταστράφηκε. Το βουνό υπάρχει, θα ακόμα καίγεται. Υπάρχουν φόβοι, μην περάσει και πάει προς τη Μαλακάσα η φωτιά. Δυστυχώς πέρασε τη νέα εθνική οδό και έχει φτάσει στο Καπανδρίτη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες καίγεται ένα εργοστάσιο με χρώματα. Οι φλόγες είναι τεράστιες, η καπνή μαύρη. Τώρα μας ενημερώνει η συνάδελφος ότι έπιασε κι άλλο σπίτι. Είναι τέτοιο το θερμικό φορτίο. Είναι η ατμόσφαιρα τέτοια. Στο βάθος κι άλλο σπίτι. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, Θεέ μου. Κοιτάξτε τις φλόγες μέχρι που φτάνουν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δυνάμεις. Είναι τρεις άντρες με δύο οχήματα. Είναι τρεις άντρες με δύο οχήματα. Η προσπάθηση του πυροσβέστη να κρατάει μόνο στη μάνικα με πολλή πίεση και να πλησιάζουν οι φωτιές απάνω του.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι κόποι μιας ζωής σε μια στιγμή εξαφανίζονται. Μια φωτιά που ξεκίνησε από αναζωπήρωση της φωτιάς της Βαρυπόμπης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο οικισμός έχει εκενωθεί από χθες. Βλέπουμε ο συνάδελφος εδώ να βοηθάει και εκείνος, ο συνάδελφος φωτογράφος. Να πούμε ότι κατευθυνόμασταν προς Καπανδρίτη, γιατί έχει πάει η φωτιά και στο Καπανδρίτη και η εργοστάσιο. Την στιγμή που περνούσαμε από την οδό Τριτέων για το Καπανδρίτη, τώρα ήρθανε μία υδροφόρα, δύο υδροφόρες ήρθανε να βοηθήσουν κι αυτές, να ενισχύσουν τις δυνάμεις. Και ξαφνικά, όπως περνούσαμε το δρόμο, αριστερά το σπίτι που βλέπετε είχε μια μικρή φωτιά. Και τώρα έχει παραδοθεί όλες τις φλόγες. Τώρα ήρθανε ισχυρές δυνάμεις με εθελοντές, με εργαζόμενους των Δήμων, με πυροσβέστες, προκειμένου να σωθούν τα υπόλοιπα σπίτια. Άξιοι συγχαρητηρίων.
ήρθε και η αστυνομία να συντονίσει λίγο με τους δρόμους, γιατί είναι από άλλες περιοχές και δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους. Βλέπετε τις φλόγες. Thank you.
συνεχίζει να καίει το σπίτι. Αφίδνες, οδό Τριταίων, Τριταίου. Ευθεία βγάζει Κιούρκα, κάτω βγάζει Καπανδρίτη. Εκεί προσπαθεί την οδό Τριταίου εδώ στην Αφιδνό. Thank you.
Δυστυχώς ένα σπίτι χάθηκε. Ένα σπίτι ξύλινο. Ευτυχώς για τα υπόλοιπα που η πυροσβεστική πρόλαβε, το περιόρισε, το απομόνωσε. Και δεν άρπαξαν τα υπόλοιπα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το Καπανδρίτη, εκεί που καίγεται ένα εργοστάσιο με πλαστικά, με χρώματα. Καπανδρίτη. Από εδώ πας Καπανδρίτη. Όλο ευθεία Καπανδρίτη. Και Καπανδρίτη τι παίζει.